Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση. Όπως και την περίοδο της πανδημίας, έτσι και σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί γίνονται ένα με το λαό μας και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στην υγεία και τη ζωή μας. Με μία φωνή απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που χτυπάει στην καρδιά του δημόσιου συστήματος υγείας, που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση που οδηγεί το δημόσιο σύστημα υγείας σε εθνίδιο θάνατο και το ιδιωτικοποιεί πλήρως. Όλο το προηγούμενο διάστημα δίνουμε μάχη για να αποκαλύψουμε την ουσία του νομοσχεδίου στο λαό μας. Χθες η κυρία Γκάγκα στην αρμόδια επιτροπή που συζητιόταν το νομοσχέδιο έκτρωμα μας έδωσε την απάντηση. Χθες οι μάσκες έπεσαν, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός Υγείας. Επικαλέστηκε το σύστημα υγείας της Ολλανδίας. Αφού η εμπειρία της πανδημίας ξεφτύλισε όλα τα επιχειρήματά τους για τα προηγμένα καπιταλιστικά συστήματα υγείας στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και αλλού, τώρα θυμήθηκε την Ολλανδία. Ας δούμε, συνάδελφοι, λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ολλανδία. Θα σας μεταφέρουμε τι έχουν πει Έλληνες εργαζόμενοι που ξενιτεύτηκαν στην Ολλανδία για το σύστημα υγείας εκεί. Θα σας το διαβάσω όπως το λένε. Στην Ολλανδία είναι ωραία, σαν καρποστάλ. Έχει ανεμόμυλους, έχει κανάλια, έχει μπόλικο νερό, έχει και τουλίπες. Τι δεν έχει? Δημόσιο σύστημα υγείας. Για να έχεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, είσαι υποχρεωμένος να απευθυνθείς σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υγείας που εισπράττουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για λογαριασμό του κράτους. Επίσης, είσαι υποχρεωμένος να γραφτείς σε προσωπικό γιατρό. Και συνεχίζει ο συμπατριώτης μας. Ο σουρεαλισμός όμως ξεκινάει εκεί που ο προσωπικός γιατρός είναι και ο τελευταίος γιατρός που το σύστημα σου επιτρέπει να δεις. Ο οποίος τι κάνει ο προσωπικός γιατρός? Κουκλάρει. Στην Ελλάδα κουκλάρουμε εμείς όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, ένα πρόβλημα υγείας. Στην Ολλανδία κουκλάρει ο προσωπικός γιατρός. Και δεν αστειεύομαι, λέει, πονάει το πόδι μου, γιατρέ. Κουκλάρει για να δώσει ιατρικές οδηγίες. Δεν σε παραπέμπει στον ορθοπαιδικό. Προσωπικοί γιατροί, gatekeepers, οι οποίοι σε στέλνουν για ξεκούραση και παρακεταμόλη αντί στον ειδικό γιατρό. Παρακεταμόλη και ξεκούραση από το κάταρμα μέχρι τη διάσηση και από γυναικολογικά θέματα μέχρι και εγκεφαλικό. Παρακεταμόλη και ξεκούραση λοιπόν στη χώρα της τουλίπας, η οποία δεν στοιχίζει αλλά δεν δίνει λύσεις. Τι λέει η κυβέρνηση? Κάθε Έλληνας, λέει, πολίτης, αυτή είναι η αγωνία μας, να έχει επιλογή αν θέλει να πληρώσει επιπλέον ή αν θέλει να έχει άλλου είδους νοσηλεία να το κάνει. Αυτό βλέπετε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας και του λαού μας. Ότι οι ασθενείς θέλουν να πληρώσουν περισσότερα από όσα ήδη πληρώνουν και δεν έχουν την επιλογή σήμερα να το κάνουν και έρχεται η κυβέρνηση να τους δώσει τη λύση. Δεν είναι το πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας ότι έχει τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε υποδομές και εξοπλισμό. Δεν είναι το πρόβλημα του συστήματος υγείας ότι ο λαός μας είναι καταδικασμένος σε πολύχρονες, πολύμηνες αναμονές για μία εξέταση, για μία διάγνωση, για μία θεραπεία. Ακούσαμε και το άλλο.
Είμαστε τζαμπατζίδες, λέει. Οι ασθενείς είναι τζαμπατζίδες. Τσιγκουνεύονται. Την ώρα που το εισόδημα του λαού μας κατασπαράζεται από την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα καύσιμα, μας λένε ότι τσιγκουνευόμαστε και δεν θέλουμε να πληρώσουμε για την υγεία μας, γιατί έχουμε κατά νου να κάνουμε διακοπές και γι' αυτό εξοικονομούμε χρήματα. Είναι πρόκληση για το λαό μας. Πρόκληση για το λαό μας που τον καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργιακή ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Αν θέλει κανείς να περιγράψει την ουσία του νομοσχεδίου που φέρνουν σήμερα, είναι μία. Ομός εκβιασμός για τους ασθενείς μας ή και για το λαό μας, ή θα πληρώσεις ή δεν θα επιβιώσεις, ή θα πάρεις δάνειο, ή θα ψάξεις να βρεις κανένα χωρικό φιλάνθρωπο, πας και συγκινηθεί για το πρόβλημα υγείας και να σου καλύψει τα ιατρικά σου έξοδα, ή θα περιμένεις παίζοντας τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Είναι ομός εκβιασμός και για τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, στους οποίους αντί να αυξήσει τους μισθούς, τους στέλνει να κάνουν πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών τους για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Απάντηση, συνάδελφοι, στην άθλια πραγματικά κατάσταση στο σύστημα υγείας, αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που υλοποιούν με συνέπεια όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι όμως και αυτό που είπε ο επίδοξος, που είπανε χθες στη συζήτηση στη Βουλή, οι επίδοξοι σωτήρες του λαού, οι οποίοι μας καλούν σε αναμονή για να γίνουν αυτοί χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη, οι οποίοι είπανε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι χρήσιμος, έχει συμπληρωματικό και επικουρικό ρόλο. Το λένε αυτό την ίδια στιγμή που η πανδημία απέδειξε περίτρανα ότι μόνο ένας μπορεί να είναι ο ρόλος του παρασιτικού, του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Είναι παράσιτα. Και είναι παράσιτα γιατί άφηναν το λαό μας και τους λαούς σε όλη τη γη να πεθαίνουν αβοήθητοι και κερδοσκοπούσαν σε βάρος τους. Μία είναι η απάντηση. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Να αυξηθεί γενναία η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση των πληρωμών των ασθενών μας για την υγεία. Δωρεάν υγεία για όλο το λαό μας, αυτή που δικαιούται στο ύψος των δυνατοτήτων του 21ου αιώνα. Ακόμα και αν αυτό το έκτρομα ψηφιστεί σήμερα και αναλαμβάνουν ιστορική ευθύνη όσοι θα σηκώσουν το κουλό τους και θα ψηφίσουν ναι, από αύριο θα είμαστε στον δρόμο και θα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα.